Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης και την Εύη Ισπανού για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αυριανή ημέρα, διότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να καλησπερίσω την Εύη και να επισημάνω αυτό που μας μετέφερε και πριν από λίγο ο συνάδελφος ο Νίκος ο Πετάσης, ότι δηλαδή σύμφωνα με πληροφορίες το κακό σήμερα ξεκίνησε από μια αυτοσχέδια χωματερή με αγροτικά υπολείμματα. Θέλει δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Σε επιφυλακή λοιπόν αύριο Κυριακή 16 Ιουλίου θα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς σύμφωνα με το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα η πολιτική προστασία, η Κρήτη για ακόμα μία φορά θα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό στο οποίο αναφερόμαστε είναι η κατάσταση, το επίπεδο 4 με πορτοκαλί χρώμα και άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Χρειάζεται λοιπόν επαγρύπνηση από τους πολίτες και μεγάλη προσοχή, κάτι άλλο που επισημαίνει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν, αλλά σε πρόσκαιρο βαθμό θα υπάρξει μία παρένθεση λίγο πιο δροσερή, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο, αλλά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από την ερχόμενη Πέμπτη έχουμε εκ νέου θερμή μάζα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε ένα έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων το οποίο εξέδωσε έκανε λόγο για θερμικές μάζες από την 5η 20 Ιουλίου και έπειτα, μία περίοδο σαν αυτή που βιώνουμε αυτές τις ημέρες και την επόμενη εβδομάδα. Αναμένουμε ωστόσο την επικυρωποίηση τη χρονική για το πόσο θα διαρκέσει και τις θερμοκρασίες οι οποίες θα πλήξουν την Κρήτη από την 5η. Εφιστούν την προσοχή σε όλους τους πολίτες να μπορέσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και καύσωνας είναι θα περάσει όπως αναφέρουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Εύη.